Λοιπόν, αυτό ήταν και ο πολύ ωραίο διαγωνισμό. Πάμε φάμε να συναντήσουμε τον κύριο, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τώρα τον Υπουργό Υγεία. Τον καλημερίσουμε. Γεια σα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα Καλημέρες, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μετά και τη σημερινή ε, χαλάρωση των μέτρων, από σήμερα αρχίζουν να εφαρμόζονται. Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σιγά-σιγά προ το τέλο τη ε, της πανδημία, αναφορικά τουλάχιστον με τα μέτρα, γιατί από ό,τι φαίνεται σε λίγε μέρε θα έχουμε επιπλέον χαλάρωση. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια, ένα άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Υγεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνολική mm -hmm. αντίληψη όλων των Υπουργών, mm -hmm. δεν υπήρχε δηλαδή ούτε μια χώρα να έχει διαφορετική αντίληψη από αυτή που σα λέω, mm -hmm. είναι ότι θα πρέπει πλέον ε, να οδηγούμαστε σε πλήρη αποκλιμάκωση των μέτρων, δηλαδή τα μέτρα να είναι στα απολύτω απαραίτητα, δεδομένου ότι η νέα μετάλλαξη όμικρων mm -hmm. είναι μια ανησυχητική μετάλλαξη, σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι είναι απλό κρυολόγημα. Αλλά σίγουρα επειδή η νοσηρότητά τη, έχει άλλα χαρακτηριστικά, πιο ήπια από τη Δέλτα και κυρίω η μεταδοτικότητά τη είναι σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει κοινή αντίληψη ότι ό,τι μέτρα και να πάρει, είναι αρκετά δύσκολο να περιορίσει τη μετάδοση. Και δεδομένου mm. ότι υπάρχουν και πια υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, να σα πω ότι η Ελλάδα πλέον είναι στον mm. ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει τη ανόδου που έχει γίνει 17 μονάδε τι τελευταίε 4 μήνε. Η κατεύθυνση είναι η αποκλιμάκωση των μέτρων. Με Θεωρούμε αστεί. ότι στη χώρα μα τα μέτρα που έχουν παραμείνει είναι αρκετά ήπια. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα mm. πλαίσιο αυστηρών μέτρων αφού επέστρεψε η για, διασκέδαση και πανδημία. Για να και μην η, έχουμε και και το ωράριο. κύριε Υπουργέ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Όταν λέτε σε αποκλιμάκωση των μέτρων τελειώνουμε, θα, θα αντιμετωπίζετε κάπω διαφορετικά πλέον η πανδημία. Αντιμετωπίζεται Όχι, σ... Σ... λέω. λέω ναι. Ακριβώ. Η φιλοσοφία όλων των Υπουργών Υγεία Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση είναι ότι έχουμε μια πανδημία. Μια μπροστά μας, Μάλιστα, αλλά δεδομένου ναι. λόγω του ότι η μεταδοτικότητα είναι πολύ μεγάλη, θα πρέπει να έχουμε τα απολύτω απαραίτητα περιοριστικά μέτρα και να μην περιορίζουμε τι κοινωνίε. Mm -hmm. Στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα, ω βασικά περιοριστικά μέτρα, γιατί προφανώ mm -hmm. η μάσκα, η τηλεεργασία δεν είναι περιοριστικά μέτρα που περιορίζουν την κοινωνική ζωή. Mm -hmm. ε, αυτά που έχουν παραμείνει στην πραγματικότητα είναι η όρθια διασκέδαση, γιατί θεωρούμε ότι αυτή έχει μια μεγάλη μεταδοτικότητα και το κομμάτι των γηπέδων των που γηπέδων. σιγά σιγά επανεξετάζουμε mm -hmm. τον τρόπο που θα επιστρέψουν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα θα επαναξιολογούνται ανά εβδομάδα από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Η φιλοσοφία όμως που υπάρχει παντού είναι ότι όσο φαίνεται μια σταθεροποίηση στα κρούσματα τη πανδημία, ναι. αναλόγως τη πίεση που έχει το κάθε εθνικό σύστημα, ναι. εμάς παραμένει να είναι πιεσμένο το εθνικό σύστημα παρόλο που έχει γίνει εξορθολογισμός να πηγαίνουμε και σε αποκλιμάκωση. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω σαφήνεια. Άρα λοιπόν η πρόθεση χάρτη είναι, αυτή, κύριε Υπουργέ. Η πρόθεση είναι, κύριε Υπουργέ, σε λίγε εβδομάδες να μην υπάρχουν ούτε αυτά τα μέτρα, δηλαδή να μην υπάρχει κανένα μέτρο εκτό oh. από τι μεγάλε συγκεντρώσει oh. και συνοστισμού. Η πρόθεσή μα είναι συνεχώ να αποκλεινομακώνονται μέτρα και να μένουν τα απολύτω απαραίτητα. Μάλιστα. Και Μάλιστα. πάντοτε, βέβαια, παρακολουθούμε Η... την πανδημία μιλώντα ναι. για τη μετάλλαξη που έχουμε τώρα. Υπάρχει... Κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει. Μάλιστα, αυτή υπάρχει μια σοβαρή διαφορά όμω, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με κάποιε άλλε χώρε. Η χώρα μα, δυστυχώ, τρενούμε καθημερινά, εδώ στη χώρα μα, κοντά στου 100 πάνω από 100 νεκρού. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε, έχουμε τι εξή διαφορέ, και θα σα πω ακριβώ και στο σκληρό δίκτυο των θανάτων. Πρώτα ναι. απ' όλα, είχαμε το κύμα Δέλτα που δεν πέρασε από άλλε χώρε. Πέρασε κυρίω από τι χώρε που ήταν πλησίων σε εμά. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχουμε ουσιαστικά την ολοκλήρωση αυτού του κύματο που οδήγησε σε πολλέ νοσηλίε σε διασωληνώσει και σε θανάτου. Δεύτερον. Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό ότι το κύμα τη ΔΕΛΤΑ που παράγει και του πολλού θανάτου αυτή τη στιγμή μα βρήκε ναι. με εμβολιαστική κάλυψη στο 67% του ενηλικού πληθυσμού. Ενώ τώρα έχουμε φτάσει στο 84%. Μάλιστα, άρα, ναι. οι συμπολίτε μα από εδώ και πέρα είναι θωρακισμένοι. Τρίτον, είναι μια πραγματικότητα ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μα μαζί με την Ιταλία είναι οι πρώτε χώρε σε πληθυσμό άνω των 80 ετών. Πράγμα που δείχνει ότι είναι οι ευάλωτε ομάδε που ακριβώ. Πρέπει να προστατεύσουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι όπω έγινε η κλιμάκωση στου σκληρού αυτού δείχτε λόγω ακριβώ των πολλών κρουσμάτων ναι. τη ΔΕΛΤΑ, ναι. ότι όσο επικρατεί ο μικρός στην κοινότητα που πλέον έχει επικρατήσει, αλλά θα στεθαροποιείται και στα κρούσματα, θα μα δείξει και την ανάλογη φθήνουσα πορεία ω προ την πίεση στο εθνικό σύστημα, αλλά και στου σκληρού δείχτε. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, σήμερα λίγη προθεσμία για του 10.000 υγειονομικού, οι οποίοι. Οι αναστολέ δηλαδή. Η αναστολή θα συνεχιστεί. Οι άνθρωποι αυτοί θα επιστρέψουν πίσω ή θα παραμείνουν σε αναστολή. Έχετε τοποθετηθεί απλά επειδή είναι και κομβικέ οι ημερομηνίε. Λοιπόν, πα, πάμε, να το πάμε διαφορετικά γιατί έχω δει και κάποιε ανακοινώσει. Αυτή τη στιγμή ναι. το μέτρο τη αναστολή ισχύει για του υγειονομικού που δεν έχουν εμβολιαστεί. Όταν αναφερόμαστε δεν έχουν εμβολιαστεί σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει τις διοδόσεις. Mm -hmm. Αυτοί παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις 31 Μαρτίου και μέχρι τότε θα επανεξεταστεί αν θα υπάρξει μια συνολική ρύθμιση, αν θα πρέπει να γίνεται εμβολιασμό πέρα της πανδημίας σε υποχρεωτική βάση στου υγειονομικού για το αν παραμείνουν ή όχι στο σύστημα. Όσοι δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση, γιατί ε, ανοίγει αυτή η κουβέντα, mm -hmm. δεν υπάρχει στο νόμο καμία πρόβλεψη. Ούτε αυτή τη στιγμή ναι. είναι στι προθέσει να συνδέεται με αναστολή εργασία. Η αναστολή ήταν για όσου έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Η πρόσθετη δόση έχει να κάνει με παράγοντε που περιορίζουν τον πολίτη που έχει εμβολιαστεί, είτε είναι υγειονομικό, είτε δεν είναι από μια σειρά από δραστηριότητε, αλλά mm -hmm. δεν συνδυάζεται με το σκέλο τη αναστολή. Ναι, αλλά Άρα... συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Άρα... Κύριε... Μισό... μισό λεπτό, συγγνώμη. Εγώ, αν yeah. δεν έχω κάνει την τρίτη δόση. Δεν θα μπορώ να μπω, ξέρω και εγώ, Σωστή στο έτσι. μαγαζί, στο εστιατόριο. Ναι. Ο υγειονομικό, ναι. χωρί να ναι. έχει κάνει ναι. τρίτη δόση, θα μπορεί να περιθάλψει. Προσέξτε, γιατί. Η, η, το βασικό στοιχείο του εμβολιασμού, αυτή τη στιγμή, είναι να έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό πρώτη Μάλιστα. και δεύτερη δόση. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Ο νόμο τι έλεγε για την αναστολή, Ότι αν δεν έχει κάνει τι δύο δόσει, μπαίνει σε αναστολή. Ο νόμο αυτό δεν έχει αλλάξει. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει σε αναστολή κάποιο που δεν έχει κάνει την ενισχυτική Μάλιστα. Συνολικά κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα Συνολικά έχει δοθεί αυτή τη στιγμή μια παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου Για να γίνει ο εμβολιασμός όσους δεν έχουν κάνει ναι. Συνολικά μέχρι τότε θα υπάρχει σαφής Βούληση και νομοθέτηση της κυβέρνησης για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ω Υπουργό Υγεία, έχω τοποθετηθεί, ναι. γιατί θέλω να είμαι τελείω ανοιχτό, ότι η θέση του Υπουργού Υγεία που έχει συγηθεί είναι ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί από τις 31 Μαρτίου και μετά, δεν θα πρέπει να παραμένουμε μόνο στο κομμάτι αναστολή mm -hmm. εργασία και συνέχεια, αλλά δεν θα μπορούν να παρέχουν τι υπηρεσίε του Εθνικό Σύστημα Υγεία. Άρα, κρύβομαι υπουργός... λεπτό. Άρα ναι, θα απολυθούν. Θα, α, α, προσέχτε εγώ σας λέω τη βούληση προφανώς ναι. είναι μια κεντρική κυβερνητική ναι. απόφαση που θα αποφασίσουμε αν η εισήγηση που σας λέω γίνει δεχτή σημαίνει ότι ο ίδιο θα του απουσιάζει ένα βασικό τυπικό προσόν για να παρέχει την υπηρεσία. Εάν δεν έχει αυτό το τυπικό προσόν, αυτομάτω δεν τίθεται θέμα πώληση, mm -hmm. τίθεται θέμα ότι ο ίδιο θέτει τον εαυτό του εκτό του εθνικού συστήματο. Αυτέ οι 10.000, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν κάνει. Δεν την... είναι 10.000 αυτέ, είναι προσέξτε. Συγγνώμη να σα ρωτήσω. Αυτέ οι 10.000, λέω, εγώ, ότι δεν είναι εμβολιασμένοι, δηλαδή δεν έχουν κάνει την τρίτη ενισχυτική δόση. Και λέω γιατί η ΠΟΕΔΗΝ λέει ότι από μεθαύριο δεν θα ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμό εφόσον δεν έχουν ακούστε, την τρίτη ακούστε, δόση. Η, 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 η Ποεδίν λέει ανακρίβεια. Τι ανακρίβεια λέει η Ποεδίν. Παρακαλώ. Ο νόμος αν το διαβάσετε για την αναστολή, είναι μόνο για όσου δεν έχουν κάνει τι δύο 10.000 mm -hmm. κόσμος δεν υπάρχει για την ενισχυτική mm -hmm. αυτό. Ακόμα και αυτό το νούμερο δεν, 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 δεν υπάρχει. είναι. Δηλαδή, ε, εμεί το ζητάμε τώρα να δούμε πώ είναι αυτοί που χρειάζονται την ενισχυτική. Mm -hmm. Άρα, το μέτρο της αναστολής ισχύει για τους λιγότερο από 5.000. Πια έχουμε φτάσει στο 96% ναι. που έχουν εμβολιαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτοί που τίθενται σε ένα αναστολή παραμένουν σε αναστολή. Όσοι δεν έχουν κάνει την ενισχυτική δόση, που μάλιστα. θα το ξέρουμε αυτό στι 7 Φεβρουαρίου, ναι. γιατί έχει α, πάρθει παράταση α, λόγω. λόγω των χιονοπτώσεων, το α, πιστοποιητικό του δεν ισχύει ω προ την κινο, κινο, ε, κι, κοινωνική ως προς την ζωή. Ναι. που δεν θα ισχύει σε όλου του άλλου. Ναι, δεν αυτό, συνδυάζεται με την Μάλιστα, αυτό δεν είναι οξύμορο. Εμένα με θεωρείται ε, 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 ανεμβολίαστο. Οτι, ανεμβολίαστο και τον άλλον για τη δουλειά του που είναι κρίσιμη, τον θεωρείται εμβολιασμένο. Έτσι δεν είναι. Όχι, Εγώ προσέχτε, αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, προσέχτε, προσέχτε. Δεν είναι. Ναι, μισό λεπτό. Δεν, δεν... Εμεί λέμε ότι αυτή τη στιγμή το βασικό στοιχείο ήταν ο εμβολιασμό. Από εκεί και πέρα και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε, ναι. mm -hmm. το πιστοποιητικό εμβολιασμού συνδυάζεται με την κινητικότητα. Μάλιστα. Με την κινητικότητα μάλιστα. που είναι 9 mm -hmm. μήνε. Mm -hmm. Αντιστήχω, εμεί το συνδυάζουμε με μια σειρά αποδράσει. Οι οποίε είναι στο εθνικό mm -hmm. σύστημα, ε, στο, ε, στην κοινωνική ζωή, στο πώ θα μπει, στο αν πρέπει να κάνει ράπτσο, αν πρέπει να κάνει. Κύριε κάνεις, Υπουργέ, ε, 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 ελέγχος. Αν κάποιο από του υγειονομικού. Δεν συνδυάζεται με Αν κάποιο από του υγειονομικού ναι. δεν έχει κάνει ούτε την πρώτη δόση ούτε τη δεύτερη, εν πάση περιπτώσει, παραμένει ανεμβολίαστο ε, και μετά την 31η Μαρτίου. Θα απομακρυνθεί από το σύστημα, ναι. θα παραμείνει σε αναστολή. Δύο, τι ακριβώ θα γίνει. Είναι οι δύο οι δυνατότητε θα υπάρξουν. Ή θα συνεχιστεί το μέτρο γιατί προφανώ η πανδημία δεν θα έχει τελειώσει. Σαν αναστολή. 31 Μαρτίου. Άρα θα ναι. υπάρξει παράταση αναστολή. Ή διαφορετικά θα υπάρξει ρύθμιση που αν δεν την έχει κάνει θα θέτει τον εαυτό σου εκτό εθνικού συστήματο υγεία. Μάλιστα, Μάλιστα. Τώρα... Άλλη λύση yeah. δεν θα υπάρξει. Όσοι yeah. έχουν ελπίδε ότι 31 Μαρτίου θα άρουμε την αναστολή να επιστρέψει κόσμο που είναι ανεμβολίαστο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εμεί οι πολίτε. Είμαι απόλυτα σαφή για το. Τώρα δεν γίνεται κατανοητό. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τώρα, εμεί οι πολίτε, που, που δεν έχουμε κάνει, αν κάποιο δεν έχει κάνει την τρίτη δόση, από πότε δεν θα ισχύει το πιστοποιητικό του. Από τις 7 Φεβρουαρίου, στην πραγματικότητα, θα μπαίνουν σε μια σειρά από περιορισμού ω προ την κοινωνική Μάλιστα. ζωή που ισχύουν και για όσου δεν έχουν εμβολιαστεί. Δώσαμε αυτή την εβδομάδα παράταση, γιατί mm -hmm. ακριβώ επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν ε, οι εμβολιασμοί λόγω τη ε, κακοκαιρία η οποία υπήρξε, θεωρήσαμε λογικό να πάει μια εβδομάδα παραπάνω. Αυτό ισχύει 7 μήνε για όσου έχουν. Ε, τα εμβόλια που είχαν τι δύο δόσει και, και τρει μήνε για όσου είχαν κάνει Τζόνσον. Τώρα, ε, ε, ε Κλείνοντα, κύριε Υπουργέ, είμαστε κοντά στο τέλο. Εάν δεν προκύψει κάτι, κάποια μετάλλαξη περίεργη κτλ., αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο τέλο. Ε, προσέχετε, τώρα να σας πω κάτι εκτός του ότι δεν είμαι και ο ειδικό ε, οφείλω <Τι>... να σας πω ότι οι ίδιοι ειδικοί, κανένα, Μη... κανένας μα κανένας δεν μου έχει πει με σαφήνεια όσες φορές μιλήσαμε να μου πει με σιγουριά Πότε βλέπει το τέλο. Πολλέ φορέ βλέπετε ότι και οι ειδικοί θέλουν να είναι προσεκτικοί. Όχι γιατί ε, δεν θέλουν να πέσουν έξω σε πρόβλεψη, αλλά γιατί η πανδημία έχει μια δυναμική. Όμω, η περισσότερη και η πλειοψηφία μου λένε ότι η πορεία που ακολουθεί η πανδημία είναι η συνήθι πορεία που πλέον αρχίζει να δίνει μεταλλάξει οι οποίε έχουν πιο ήπια χαρακτηριστικά. Αυτό άρα θεωρούν οι ειδικοί μα φέρνει σιγά σιγά. Πιο κοντά, αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμή μόνο αρνητικά μα έχει εκπλήξει ο κορονοϊό, οπότε θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Καλά κύριε σα ευχαριστούμε, πολύ, καλά, ευχαριστούμε σας. πάρα Καλημέρα πολύ. Σας. Καλημέρα. Λοιπόν,